Φίλες και φίλοι, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο τον Ηλία Τρευλό, ο οποίος είναι εργαζόμενος, προέρχεται από τον κλάδο των σιδηροδρόμων, είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, εκλεγμένος με τη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, τις ταξικές δυνάμεις δηλαδή που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, στον πρόλογό μου μίλησα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Βέβαια καταλαβαίνω ότι σε ένα τέτοιο μεγέθους δυστύχημα η εξακρίβωση των αιτιών ενδεχομένως να πάρει μέρες. Δεν θέλω να σταθούμε λοιπόν σε αυτό, αλλά θέλω να σταθούμε περισσότερο στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι και αν ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο να συμβεί κάποια στιγμή κάτι τέτοιο. Ναι, σωστά το βάζετε. Ουσιαστικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ακριβώς επειδή σήμερα από το πρωί που έγινε αντιληπτό ότι έχει γίνει αυτή η τραγωδία, ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας ουσιαστικά έχει επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, γίνεται μια σκόπιμη προσπάθεια να μείνει στο απειρόβλητο όλο αυτό το πλαίσιο που θα σας απαντήσω σε συνέχεια ποιο είναι και ουσιαστικά κάνει μια προσπάθεια να διερευνήσει αν υπάρχουν ενδεχομένως προσωπικές ευθύνες ή αν υπάρχουν κάποια τεχνικά σημεία τα οποία προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν χωρίς τις περισσότερες φορές ο κόσμος να καταλαβαίνει τι ακριβώς αναφέρουν. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε λοιπόν ναι. ότι από την ώρα που η Ευρωπαϊκή Οδηγία στην Ελλάδα για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών άρχισε να υλοποιείται, δρομολογήθηκαν όλες εκείνες οι νομικές προπαρασκευές. Πότε έγινε αυτό, Ηλία? Μετά το 1991. Ωραία. Πάμε. Με την οδηγία 440, ουσιαστικά ναι. εκεί δρομολογήθηκε το προστάδιο αυτής της διαδικασίας. Στη συνέχεια μετά ήρθαν μια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες που εξειδικεύσαν την απελευθέρωση και μετά το μάθημα και των σιδηροδρομικών μεταφορών και ουσιαστικά οι κυβερνήσεις που χειρίστηκαν αυτή την εξέλιξη θα έπρεπε λοιπόν να κάνουν αυτό που κάνουν, το έγκλημα δηλαδή, για να πάρουν ένα σιδηρόδρομο από εκεί που βρισκόταν και να το φτάσουν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ουσιαστικά κάναν, όπως είπα και πριν, όλη την προπαρασκευή που ήταν αναγκαία, το διαχωρισμό, τις θηγατροποιήσεις και στη συνέχεια μετά. Φτάσαμε λοιπόν μετά το 2017 ναι. να γίνεται η πρώτη από το ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίηση. Στη συνέχεια το 2019 απορροφήθηκε και το άλλο κομμάτι, αυτό που αφορούσε το επισκευαστικό έργο, δηλαδή του τροχαίου υλικού του σιδηροδρόμου, ναι. της πρώινης ΕΣΤΗ δηλαδή. Και τη συντήρηση. Δηλαδή. Απορρόφηθηκε αυτό ακριβώς, ναι. Και βεβαίως το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο απέμεινε, αναφέρομαι στη γραμμή και σε όλες τις εγκαταστάσεις δηλαδή της γραμμής και των υποδομών. Αυτό λοιπόν παρέμεινε λοιπόν στον έλεγχο του ΟΣΕ με την υποπτία του Δημοσίου να συνεχίζει να το χρηματοδοτεί, να το έχει στην ευθύνη του, αλλά ουσιαστικά να μην θέλει να αποσπασμένο και αποκομμένο από τον υπόλοιπο κομμάτι της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, αυτό το πράγμα να θέλει να το ολοκληρώσει, να ολοκληρωθούν δηλαδή τα έργα, να ολοκληρωθούν όλα τα συστήματα εκείνα της ασφαλής λειτουργίας και κυκλοφορίας και ελέγχου των δρομολογίων και ταυτόχρονα να μην κάνει τίποτα στην κατεύθυνση δηλαδή το να προσλάβει προσωπικό που φτάσαμε από τις 14.000 σιδηροδρομικούς που εργαζόταν στο σιδηρόδρομο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου γύρω στα 735 άτομα που εργάζονται και προσφέρουν υπηρεσίες κυκλοφορίας και υποστήριξης. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι λόγω της πολύ μεγάλης έλλειψης και των κενών που υπάρχουν να δουλεύουν στο κόκκινο, να δουλεύουν με απίστευτη υπερεργασία, να μην υπάρχει οκτάωρο, να μην υπάρχει πενθήμερο, να μην υπάρχει τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Να υπάρχουν εργαζόμενοι που να δουλεύουν μέρες ατελείωτες που μπορεί να φτάνουν και στις 24-25 μέρες σερί. Αυτό σημαίνει κούραση, καταπώνηση και βεβαίως και αυτό φέρνει, λογικό και το καταλαβαίνει ο καθένας, και ενδεχομένως και κάποια άστοχη ενέργεια. Ωστόσο όμως, επειδή ακριβώς λοιπόν... Άρα λοιπόν, Ηλία, για να καταλαβαίνουμε, ναι. για να καταλαβαίνουμε και ο κόσμος δηλαδή, άρα λοιπόν είχαμε μία εταιρεία υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, που λειτουργούσε με επαρκές όπως φαντάζομαι προσωπικό, η οποία σταδιακά
χρόνο με το χρόνο από το 1991 και μέχρι τις μέρες μας υπονομευόταν η λειτουργία της, για να το πούμε έτσι, υποβαθμιζόταν μάλλον πιο σωστά, έσπασε κάποια στιγμή σε τρία κομμάτια. Απαξιώθηκε, ναι, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία. Ακριβώς, ακριβώς. Και τα προβλήματα ξεκινάνε από αυτή την πορεία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Από την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ τώρα εξετάζουμε και είμαστε ακριβώς πάνω από μια τραγωδία. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί δεν υπάρχει όλη εκείνη η μέρημνα, ναι, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εκτέλεση όλων εκείνων των ενεργειών που χρειάζονται, προκειμένου να πετύχουμε την ασφάλεια. Την ασφάλεια δηλαδή των εργαζομένων που εργάζονται στην βάση αλλά και στην κυκλοφορία υποστήριξης των συνολικών μεταφορών και βεβαίως και του κάθε Έλληνα πολίτη, του κάθε εργαζόμενου και που θέλει να μεταβεί από το ένα σημείο της χώρας, από το ένα σημείο της χώρας στο άλλο. Και γιατί δεν, γιατί δεν τα έχουμε όλα αυτά, Ηλία? Γιατί όλα αυτά είναι κόστος. Μάλιστα. Είναι κόστος σε ένα δυτικοποιημένο περιβάλλον που η μεν πολιτεία ιεραρχεί άλλες προτεραιότητες, δεν θεωρεί την ασφάλεια ότι εντάσσεται μέσα στις προτεραιότητες. Άρα λοιπόν ό,τι προσθέτει κόστος δεν υλοποιείται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην προσλαμβάνεται προσωπικό, να μην εξυγχρονίζεται γραμμή, να μην μπαίνουν συστήματα ασφαλείας, να μην εκπαιδεύεται το προσωπικό, να μην διασφαλίζεται σε γενικές γραμμές όλο αυτό που λέμε ασφαλή μετακίνηση εργαζομένων και, εν πάση περιπτώσει, και το επιβατικό κοινό. Από την άλλη μεριά, η Hellenic Train που ειδικοποιήθηκε, ναι, και πήρε ουσιαστικά και το τροχαίο υλικό πρίκα, αλλά πήρε και τη δυνατότητα να μεταφέρει, και εκείνη έχει πάρα πολλά κενά στο προσωπικό της, στο εκπαιδευμένο το προσωπικό της, που προσπαθεί με μπαλώματα να ουσιαστικά να λειτουργήσει την κυκλοφορία. Δεν βγαίνουν τα δρομολόγια, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, τα μηχανοστάσια, την υποστήριξη δηλαδή. Δεν φροντίζει να είναι εξοπλισμένα τα μηχανοστάσια με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δεν γίνονται σωστά και ολοκληρωμένα οι επισκευές. Και έτσι λοιπόν οι επιβάτες μας, οι χρήστες του τρένου δηλαδή, βιώνουν μια απίστευτη ταλαιπωρία καθημερινά με καθυστερήσεις, με βλάβες, με κάθε λογής καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, στην επιλογή που έχουν επιλέξει και τον προορισμό τους. Και φυσικά όλο αυτό, ναι, όλο αυτό καταλήγει, ναι, σε μια διαδικασία που όταν το τροχαίο υλικό δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση, στο κατάλληλο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται, ασφαλής λειτουργίας, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ακόμη παράγοντας που, προστιθέμενος με τους προηγούμενους που ανέφερα, έρχεται να συμπληρώσει εκείνο το περιβάλλον που μέσα στο οποίο εξελίσσονται καθημερινά αλυσιδωτά πάρα πολλά ατυχήματα, τόσο εντός των χώρων, εντός των εσωτερικών χώρων των καταστάσεων δηλαδή, αλλά και επί της κυκλοφορίας. Τέτοια ατυχήματα έχουν γίνει. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, Ηλία, γιατί είχαμε τέτοια μικροατυχήματα που, όπως καταγγέλνουν οι δυνάμεις της ΔΕΣΚ, είχαν προειδοποιήσει από τις 7 Φλεβάρι με σχετική ανακοίνωση. Αυτή είναι η τελευταία έσχατη ανακοίνωση, η ίστατη προσπάθεια που κάναμε, ναι, να, εν πάση περιπτώσει, να αναδείξουμε αυτή τη μεγάλη και σοβαρή αναγκαιότητα έστω να πάρουν κάποια μέτρα. Στις 24 πρώτου είχαμε βάλει πάλι μια ανακοίνωση με το ίδιο περιεχόμενο. Και βεβαίως πριν από αυτές τις δύο προηγήθηκαν άλλες 5. Εύλογα θα αναρωτιόταν κάποιος, μας ακούει, ωραία, εντάξει, εσείς προβάλλατε, δεν σκεπάσατε το πρόβλημα, δεν το κρύψατε, δεν διήγησατε την πλάτη, αναδείξατε, προσπαθήσατε κτλ. Το καταγράψατε. Φτάνει μόνο αυτό? Όχι. Προτείναμε, για παράδειγμα, να γίνουν κινητοποιήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν και να αξιώσουν συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε και ήταν αναγκαία κατά τη γνώμη μας να παρθούν. Ναι. Μαζί μέσα από την συμμετοχή μας στα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και στην Ομοσπονδία, είχαμε τη δυνατότητα μέσα από υποθέσεις που γίνανε τόσο με τον ΟΣΕ, την Hellenic Train, τη Ρυθμιστική Αρχή αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών, να θέσουμε και εκεί αυτό το θέμα. Δεν μου διείται κανείς μα κανείς σήμερα να ισχυρίζεται και να αποφασίζεται ότι έχει άγνοια. Δεν γνώριζε, αυτό δεν δικαιούται κανείς μα κανείς να το πει. Όλα αυτά παραπέμπονται στο μέλλον. Άρα δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που. Απολύτως, απολύτως. Μάλιστα. Απολύτως. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι τίποτα από όλα αυτά που λέμε δεν υδρώνει τα αυτή τους. Σειράνε αδιάφορα. Όταν έγινε το αντίστοιχο παρόμοιο ατύχημα πέρυσι με το χιόνι έξω από το σταθμό της Λιβαδιάς,
που και εκεί ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα άλλο, με τη μόνη διαφορά ότι το τρένο που κατευθυνόταν στη σύγκρουση πήγαινε με πολύ μικρότερη ταχύτητα, γι' αυτό και είχαμε μόνο τραυματίες και όχι ευτυχώς κάτι χειρότερο. Δεν ευαισθητοποίησε, δεν ενεργοποίησε και σε καμία περίπτωση δεν υλοποίησε καμιά απόφαση, καμιά ενέργεια που να βελτιώνει ακριβώς ή να διαφοροποιεί όλες αυτές τις συνθήκες που προαναφέραμε, και φυσικά δεν επιτάχυνε σε καμιά περίπτωση ούτε την πρόσληψη προσωπικού, η οποία παραπέμπεται γενικά και αόριστα να γίνει κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως και δεν ενεργοποίησε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εκείνους που θα έπρεπε, όπως τη ΡΑΣ για παράδειγμα, το Υπουργείο, να ελέγξει εργολαβίες, να ελέγξει την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, αν τηρούνται όλα αυτά που πρέπει να προβλέπονται, προκειμένου να είναι ασφαλή η λειτουργία ενός δρομολογίου και να φτάνει στον προορισμό του με τον τρόπο που πρέπει. Άρα λοιπόν πολιτική είναι η ευθύνη όλου αυτού του πλαισίου. Ανήκει και καταμερίζεται σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Υλοποιήσανε αυτή την πολιτική που σας ανέφερα στην αρχή για την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση και των σιδηρωτικών μεταφορών, και το αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης ζούμε και βιώνουμε τώρα με τον πιο δυστυχώς άσχημο και τραγικό τρόπο. Μα για να το κλείνουμε σιγά σιγά, Ηλία, μα εννοείται τώρα το 2023 να έχουμε αύξηση του συγκοινωνιακού έργου και των απαιτήσεων, να έχουμε τέτοια τεράστια μείωση προσωπικού και από την άλλη να μην λειτουργούν ούτε τα στοιχειώδη, γιατί εδώ διαβάζουμε και μαθαίνουμε, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε, ότι ούτε τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν, ούτε οι σχετικές σημάνσεις. Εδώ ακόμα η εταιρεία, ώρες μετά το δυστύχημα, δεν ήταν σε θέση να πει πόσοι ακριβώς ήταν επιβαίνοντες, και δεν ξέρω αν ακόμα το έχει κάνει. Θα συμφωνήσω με την επισήμανση. Όταν για παράδειγμα ο τελευταίος άνθρωπος αυτής της χώρας που έχει στα χέρια του ένα κινητό έχει ένα στοιχείο εντοπισμού, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα σημείο που να μπορεί ένα κέντρο ελέγχου να γνωρίζει που βρίσκεται το κάθε τρένο. Δεν γίνεται το 2023, ενώ θα έπρεπε να είχαν τελειώσει όλα αυτά τα έργα το αργότερο μέχρι το 2010, να έχουμε φτάσει στο 2023 και ακόμα να μην λειτουργούν τα φωτοσύματα, να μην λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Είναι απίστευτο αυτό. Να μην μπορεί δηλαδή το κέντρο, να μην λειτουργεί το κέντρο ελέγχου, ακόμη και το ίδιο κέντρο ελέγχου στη Λάρισα δηλαδή, είναι ανενεργό. Δηλαδή η υπερκόπωση που σας προανέφερα, που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την υπερεργασία μόνο και μόνο για να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα δρομολόγια. Κατάλαβα. Όλα γίνονται χειροκίνητα. Δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα αυτή τη στιγμή στα χέρια του ΟΣΕ και της Hellenic Train να ελέγξουν και να προλάβουν μέσω αυτού του ενός σύγχρονου τρόπου δηλαδή την οποιαδήποτε αστοχία ή λανθασμένη ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συμβεί από οποιοδήποτε είτε χειριστή τρένου, είτε σταθμάρχη ή κλειδούχου ή οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου που εμπλέκεται στην κυκλοφορία. Και όχι μόνο ένα σύστημα, αλλά να υπάρχει ένα δεύτερο και ένα τρίτο σύστημα σε περίπτωση που αστοχήσει το δεύτερο να προλάβουν την τραγωδία. Κατάλαβα. Αυτή που δυστυχώς σήμερα αντιμετωπίζουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω από σένα πριν σε αποδεσμεύσουμε, Ηλία, και σε ευχαριστούμε για την σύνδεση, την συνομιλία που είχαμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, και δυστυχώς αυτό έχει δείξει και η πικρή εμπειρία και στο παρελθόν στη χώρα μας. Ενώ το πρόβλημα είναι τεράστιο, οι αιτίες πολλές, το πλαίσιο δηλαδή είναι ένοχο από όπου και να το πιάσεις, πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά, δεν θέλω να προτρέπω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά θα βρεθεί ο ένοχος στο επίπεδο του ανθρώπινου λάθους, ενός και συγκεκριμένου ατόμου για παράδειγμα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, για να βγει στο απειρόβλητο, να μείνει στο απειρόβλητο όλη αυτή η ευθύνη που έχουν οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις, για το πλαίσιο που έχει υπάρξει μέχρι τώρα λειτουργία του σιδηροδρόμου. Και βέβαια και ένα τελευταίο σχόλιο να κάνεις για το γεγονός ότι έχουμε και διεθνή εμπειρία από σιδηροδρομικά δίκτυα σε άλλες χώρες που και εκεί ιδιωτικοποιήθηκαν και οδήγησαν και στην απαξίωση και στην υποσυντήρηση και στην υποστελέχωση και τελικά στην αύξηση των ατυχημάτων και πολλές φορές δυστυχημάτων. Είναι αυτό το σχόλιο και να κλείσουμε. Ακριβώς. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την προσωπική ευθύνη. Είναι γεγονός, παρατηρείται από το πρωί η προσπάθεια να, όπως είπα και στην αρχή, να επικεντρωθούν στην προσωπική ευθύνη. Αυτό ακριβώς. Και στην προσπάθεια βέβαια οι εταιρείες μέσω των μέσων που μπορούν να επηρεάζουν ή ακόμη και να ελέγχουν
προσπαθούν να προσωποποιήσουν την ευθύνη, να αναζητήσουν ενδεχομένως κάποιο ή κάποια εξελευθέρια θύματα. Για να βγουν λάβει. Ορίστε. Για να βγουν λάβει οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Ακριβώς. Επίσης, λοιπόν, υπάρχει μια δεύτερη προσπάθεια που έχει να κάνει με την επικέντρωση, κυρίως αυτό που έρχεται από τα μέσα της αντιπολίτευσης, να επικεντρώσουν σε πρόσωπα, για παράδειγμα, υφυπουργούς, γραμματείς υπουργείων, τον ίδιο τον υπουργό του Υπουργείου Μεταφορών. Ακόμα βέβαια και στα πρόσωπα των εταιριών, δηλαδή που διευθύνουν τις εταιρείες. Ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι εντελοδόχοι. Είναι εντελοδόχοι και εκτελεστικά πρόσωπα συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό που πρέπει να αλλάξει δεν είναι να αλλάξει ο Καραμαλής και να πει ο Παπαδόπουλος ή κάποιος άλλος. Το πρόβλημα είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική που ιδιωτικοποιεί στο σιδηροδρόμιο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, ότι δεν υπάρχει μόνο η εμπειρία. Εμείς την ζούμε και την βιώνουμε τώρα αυτή την εμπειρία. Όλοι αυτοί που λέγανε και πρεσβεύανε την αναγκαιότητα να ιδιωτικοποιηθεί ο σιδηρόδρομος, γιατί έτσι θα γίνει πιο σύγχρονος, πιο ασφαλής και πιο ποιοτικός σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ναι. Αυτό η ίδια η ζωή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, όχι μόνο δεν το επιβεβαίωσε, αλλά το διέπεσε με πολύ τραγικό τρόπο, δυστυχώς. Και αυτή η εμπειρία βεβαίως προηγήθηκε σε άλλες χώρες, σωστά το αναφέρετε, και προφανώς εδώ ο ελληνικός λαός πρέπει να το αντιληφθεί αυτό, ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες και τέτοιες αναγκαιότητες που θα έχουν με τη δική του ασφαλή ζωή, την ασφάλεια, την υγεία, την περίθαλψη και τη μεταφορά του και την εργασία του βεβαίως, κάτω από αυτές τις πολιτικές που υλοποιούνται και με τα πρόσωπα που σήμερα καλούνται να ξαναψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες την επόμενη περίοδο, δεν θα προκύψει. Και όσο παραμένει αυτό το καθεστώς, αυτό το περιβάλλον, με αυτά τα κριτήρια που ό,τι αποτελεί υγεία, ό,τι αποτελεί ασφάλεια είναι κόστος και δεν υλοποιείται, τότε καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο τέτοιο ατύχημα θα γίνει, αλλά ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα δυστυχώς ακόμα χειρότερα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία που είχαμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα για όλους. Να είσαι καλά, Ηλία.